Σελίδα 917 είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, το ΙΒ και το 13 εδάφιο. 12 κεφάλαιο, 13 εδάφιο, σελίδα 917 από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. ΙΒ 13, 12, 13. Είπε δε τις προς αυτόν εκ του όχλου, διδάσκαλε υπέ προς τον αδελφόν μου να μοιραστεί με τεμού την κληρονομία. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπε τις με κατέστησε δικαστήν ημεριστήν εφημάς. Και είπε προς αυτούς, προσέχετε και φυλάτεστε από της πλεονεξίας, διότι αν της έχει περισσά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Είπε δε προς αυτούς παραβολήν λέγον, ανθρώπου τεινός πλουσίου ευτύχησαν τα χωράφια και διελογίζει τον εαυτό λέγον, τι να κάμω, διότι δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου. Και είπε, τούτο θέλω κάμι. Θέλω χαλάσει τα αποθήκας μου και θέλω οικοδομήσει μεγαλυτέρας και συνάξει εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου και θέλω υπή προς την ψυχή μου ψυχή. Έχεις πολλά αγαθά εναποτεταμιευμένα δια έτη πολλά. Αναπάβου φάγε πίε εφραίνου. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, άφρον ταύτην τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούσει από σου. Πόσα δε η τίμα σας τίνος θέλουσιν είστε, ούτω θελείστε ως της θησαυρίζει εις εαυτόν και δεν πλουτεί εις Θεόν. Να πάμε και σελίδα 852 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 6ο κεφάλαιο και το 19 εδάφιο. Σελίδα 852 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Μη θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκόληξ και σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε διατρυπούσι και κλέπτουσιν, αλλά θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σκόληξ ούτε σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε δε διατρυπούσι ουδέ κλέπτουσι. Επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδία σας. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλον το σώμα σου θέλει είστε φωτεινόν. Εάν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θέλει είστε σκοτεινόν. Εάν λοιπόν το φως το ενσύ είναι σκότος, το σκότος πόσον. Ουδείς δύναται δύο κυρίους να δουλεύει, διότι ή τον έναν θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή εις τον έναν θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεόν και μαμονά. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας, τι να φάγετε και τι να πείτε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δε σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ σας ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών. Αλλά τι από σας μεριμνών δύνατε να προσθέσει μία πύχην εις το ανάστημα αυτού και περί ενδύματος τι μεριμνάτε. Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουσιν, δεν κοπιάζουσιν ουδέ κλώθουσιν. Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Αλλά εάν το χόρτον του αγρού ως τη σήμερον υπάρχει και αύριον ρίπτεται εις κλίβανον, ο Θεός ενδύει ούτω δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον εσάς ολιγόπιστοι. Μη μεριμνήστε λοιπόν λέγοντες τι να φάγομεν και τι να πείομεν ή τι να ενδυθόμεν, διότι πάντα ταύτα ζητούσι η εθνική. Επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρίαν πάντων τούτων, αλλά ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα αυτά πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Μη μεριμνήστε λοιπόν περί της αύριον, διότι αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής, αρκεί αρκετών είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής. Αμήν. Κάποιος άνθρωπος σε μια παραβολή, την οποία ο Κύριος μας λέγει για να προφυλάξει την καρδιά των μαθητών από έναν μεγάλο κίνδυνο, την πλεονεξία. Η πλεονεξία, αδερφοί αγαπητοί, είναι φοβερός κίνδυνος. Η διεκδίκηση. Σήμερα διαβάσαμε «Ο Κύριος ενώ ποιμήν μου δε θέλω στερηθεί ουδενός». Και η καρδιά μας έστρεψε προς τα εκεί. Να ζητήσουμε από το Θεό χάρη και έλεος, η οποία θα μας δοθεί αν εμείς γίνουμε πραγματικά
πρόβατα του Κυρίου και ο Χριστός, ο ποιμένας μας ο καλός. Αλλά αν τούτο δημιουργεί καταστάσεις πλεονεξίας στην καρδιά μας, τότε ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πάρα πολύ μεγάλος, ιδιαίτερα όταν θα σε ελευθερώσει ο Θεός απ' όλα και θα έχεις αυτά που ο Θεός έχει προσδιορίσει για σένα όλα, γιατί έμεινες πιστός. Κάποιοι ανθρώποι ευτύχησαν τα χωράφια του. Δεν είχε έλλειψη ουδενός. Κάποιος άλλος ήταν πλούσιος και ενεδύετο μεγαλοπρεπός, φορώντας πορφύρα και διασκέδαζε και δεν υπήρχε έλλειψης καμία. Κάποτε ο Δαβίδ, όταν ο Θεός τον ελευθέρωσε από όλα και από τον Σαούλ από όλα, του έδωσε όλες τις νίκες, τον έκαμε θριαμβευτή βασιλιά και έμεινε πίσω και έπεσε στη μεγαλύτερη αμαρτία που έχει πέσει άνθρωπος του Θεού, ίσως, πάση περιπτώσει, σε πολύ μεγάλη αμαρτία. Γιατί επεθύμησε να έχει κάτι που δεν του ανήκει. Άλλο δε θα στερηθείς ουδενός και άλλο επιθυμώ να έχω αυτά που δεν πρέπει να έχω. Τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Άλλο ο Θεός δεν θα σου στερήσει κανένα αγαθό και άλλο θέλω τα αγαθά που δεν μου ανήκουνε. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Πώς χρησιμοποιώ τώρα τα αγαθά τα οποία μου έδωσε ο Θεός, επειδή υπήρξε στη ζωή μου το πρόβατο της βοσκής του. Και το πώς χρησιμοποιώ είναι από το τι θέλω. Ο άφρονο πλούσιος, όταν ευτύχησαν τα χωράφια του, κάποτε δεν ήταν ευτυχισμένα τα χωράφια του, δηλαδή με πολύ καρπό. Υπήρχαν και χρονιές ανομβρίας, υπήρχαν και χρονιές δυστυχίας και ξέρει τι θα πει ο Γεωργός, ότι δεν έχω καλή σοδιά. Δεν έχει να φάει. Και αν έχει περισσέψει τίποτα από πέρσι, που συνήθως δεν περισσεύει. Αλλά δεν είναι μόνο ότι δεν έχει να φάει, το χειρότερο είναι η αγωνία του αύριο. Αν δεν ευτυχήσουν και του χρόνου, χάθηκα. Αν δεν πάνε καλά οι δουλειές μου, χάθηκα. Και τότε δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο αυτή η αγωνία του αύριο. Τι θα κάνω, τι θα φάω, τι θα πιω. Και μέσα σε αυτή τη λογική είχε μπει και ο άφρονο πλούσιος. Δεν ήταν πάντα πλούσιος. Αυτή τη χρονιά ευτύχησαν όμως τα χωράφια του. Μέσα στην καρδιά του όμως τι επιθυμούσε, τι φιλοξενούσε η καρδιά του, να φάω, να πιω και να εφραίνομαι. Να, αδερφή αγαπητή, το ερώτημα. Τι επιθυμεί η καρδιά σου, αδερφέ? Τι φιλοξενείς μέσα στην καρδιά σου? Ποια είναι η άποψή σου και η γνώμη σου? Μια άποψη είναι να φάω, να πιω και να εφραίνομαι. Η άλλη άποψη του πλουσίου είναι να ζω μεγαλοπρεπώς, ενδεδειμένος πορφύραν. Μια άλλη άποψη είναι τη γυναίκα του Ουρία, τώρα τι θέλω, του Δαβίδ. Και προσέξτε, τα απέκτησε. Κέρδισε αυτά που δεν του ανήκανε, αλλά έχασε τα πάντα. Όλα τα έχασε. Άφρον, άφρον. Σήμερα, τη νύχτα αυτή απαιτούνε την ψυχή σου. Και πότε του το είπε ο Θεός, όταν αυτός είπε τα κατάφερα, τι να κάνω τώρα που ευτύχησαν τα χωράφια μου και πρέπει να μου φτιάσουν για τα επόμενα χρόνια, για πολλά χρόνια, για έτη πολλά, θα φτιάξω καινούργιες αποθήκες, πιο μεγάλες, θα βάλω όλα αυτά τα γεννήματά μου μέσα και θα πω στην ψυχή μου, τώρα ψυχή, έχεις αγαθά για έτη πολλά, μην αγωνιάς. Καθόλου μην αγωνιάς για το μέλλον. Εξασφαλισμένο το μέλλον.
Ποιος, αδερφοί αγαπητοί, εξασφαλίζει το μέλλον μας? Τα αγαθά μας. Ποιος εξασφαλίζει το μέλλον μας? Η πρίκα. Ποιος εξασφαλίζει το μέλλον μας? Την ευτυχία μας, την ευλογία μας? Η απάντηση είναι μία: ο καλός ο ποιμένας. Σε ποιους εξασφαλίζει το μέλλον, το καλό και το ευλογημένο? Στα πρόβατα της βοσκής του. Όλοι όμως αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, και είναι πάρα πολύ εύκολο να χάσω και να χάσουμε τον προσανατολισμό μας με βάση τις επιθυμίες μας. Πάρα πολύ εύκολο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ποιος θα μας δώσει τη συμβουλή? Θέλω να είμαι πρόβατο της βοσκής του Κυρίου. Θα έρθει χάρις και το έλεος του Χριστού στη ζωή μου. Θα κατοικώ εις μακρότητα ημερών μέσα στην Εκκλησία. Θα με ευλογεί ο Θεός. Αλλά μετά, μετά, θα με ελευθερώσει ο Θεός από όλα. Θα με απαντήσει όλα μου τα αιτήματα. Και θα το κάνει, αδελφοί, εάν είσαι πρόβατο της βοσκής του. Αν έχεις καλοποιημένα. Μετά, το μετά είναι πιο δύσκολο. Το μετά σε φέρνει σε αδιαφορία ή σε ανησυχία. Το μετά εξαρτάται από την καρδιά σου. Το μετά εξαρτάται από τις επιδημίες της καρδιάς σου. Το μετά εξαρτάται από το ποιος είναι ο θησαυρός σου. Ποιος είναι ο θησαυρός σου? Όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου. Τώρα δεν χρειάζεσαι να καλύψεις ανάγκες. Τώρα έχεις δυνατότητα να θησαυρίσεις, να αποταμιεύσεις. Τώρα έχεις δυνατότητα να κάνεις περισσότερα πράγματα από αυτά που κάποτε δεν μπορούσες. Τώρα μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Κάποτε δεν μπορούσες και ήθελες να κάνεις, δηλαδή ακριβώς αυτό που σου χρειαζόταν, να καλύψεις ελλείψεις σου. Όμως ευλόγησε ο Θεός. Και θα σε ευλογήσει ο Θεός. Και θα μας ευλογήσει ο Θεός. Γιατί είναι Θεός αγαθός. Αλλά μετά, και το μετά δεν θα είναι μετά από 1000 χρόνια. Το μετά θα έρχεται πολλές φορές. Ελλείψεις θα δημιουργούνται, ελλείψεις θα καλύπτονται, θα έρχεσαι στο μετά. Καινούργιες ελλείψεις θα δημιουργούνται, καινούργιες ελλείψεις θα καλύπτονται, θα έρχεται το μετά. Όμως το μετά προσδιορίζει το αιώνιο μέλλον σου. Δηλαδή το μετά, η συμπεριφορά σου στη στιγμή της ευρυχωρίας, της ελευθερίας και της ευλογίας, όταν δηλαδή ο Θεός απαντήσει στα αιτήματά σου, τότε προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το αιώνιο μέλλον σου. Η απάντηση, αδελφοί αγαπητοί, έρχεται πάλι από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τώρα μπορείς και θησαυρίζεις. Μη θησαυρίζεται εις σε αυτούς θησαυρούς επί της γης. Τώρα δεν έχεις αιτήματα. Τελειώσαν τα αιτήματα. Αλλά θησαυρίζεται εις σε αυτούς θησαυρούς εν ουρανό. Όχι πιο μεγάλες τώρα αποθήκες, αλλά αυτό που σου περισσεύει, κοίταξε επάνω, έχει μια μεγάλη τράπεζα επάνω. Έχει κάτι για το οποίο αν εργαστείς θα το απολαμβάνεις εκεί, επάνω. Πού είναι ο θησαυρός σου, πού είναι η καρδιά σου? Πού βρίσκεσαι? Και η εντολή είναι σαφής. Μην εργάζεστε για την τροφή τη θυρωμένη, αλλά για την τροφή τη μένουσα η ζωή είναι αιώνια. Τώρα είναι καιρός να εργαστούμε. Θα σας πω κάτι, αδελφοί, που είναι αληθινό. Μας έσωσε ο Χριστός. Μας αναγέννησε ο Χριστός. Μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, και αν κάποιοι δεν έχουν βαφτιστεί θα τους βαφτίσει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μας δίνει χαρίσματα ο Χριστός. Μας δίνει αδέλφια καλά ο Χριστός. Τώρα μέσα σε αυτό το περιβάλλον που μας έθεσε, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, πώς θέλεις να εργαστείς? Τι θέλεις να κάνεις? Και χτες
είχαν μαζευτεί αδελφοί που πραγματικά θέλαν να εργαστούν για τον Κύριο. Κάποιος αδελφός μου είπε, δεν ήθελα να έρθω, αλλά τελικά ήρθα. Και μας επισκέφθηκε ο Θεός. Κάποια στιγμή όλοι κλαίγαμε. Τι έγινε? Μας ευλόγησε ο Θεός. Ένας-ένας ανέβαινε πάνω κλαίγοντας και δόξαζε τον Θεό. Τι μου είπε ο αδελφός, πόσο καλά έκανα που ήρθα. Βρήκα χάρη από τον Χριστό. Θα μπορούσα να μην έχω έρθει και να μην ήξερα τι έχει συμβεί. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι το κρίσιμο σημείο. Θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι που θα κέρδιζα, θα αύξανα το θησαυρό μου στον ουρανό, αλλά δεν το έκανα. Καταλάβατε πόσο σοβαρό είναι? Θα μπορούσα να είχα κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου εγώ πολλά πράγματα, αδερφοί. Θυμάμαι μια φορά, ήταν μια γειτονισά μας, όταν είμαστε πολύ καινούργοι στο Χριστό, μια γειτονισά μας άρρωστη. Και μου λέει, Άννα, πάμε? Του λέω, μην πάμε σήμερα, της λέω, γιατί βαριέμαι. Αύριο να μην πάμε γιατί έχω δουλειά, να πάμε την Τρίτη. Δευτέρα πέθανε. Και έχασα την ευκαιρία. Πόσες ευκαιρίες έχω χάσει? Πόσες ευκαιρίες έχεις χάσει? Αδελφοί αγαπητοί, τουλάχιστον από εδώ και στο εξής, μη χάσουμε άλλη ευκαιρία. Και πώς θα γίνει αυτό? Μόνο όταν ακούμε τη φωνή του ποιμένα μας. Όχι της καρδιάς μας. Όχι τη φωνή άλλων ανθρώπων. Να το πω πιο χοντρά λίγο και ο Θεός να με συγχωρέσει. Όχι τη φωνή του άντρα σου, όχι τη φωνή της γυναίκας σου, όχι τη φωνή των παιδιών σου. Τη φωνή του καλού ποιμένα. Τη φωνή του Χριστού. Αυτός θα σε οδηγήσει να βρίσκεις πάντοτε χάρη και έλεος όλες τις ημέρες της ζωής σου και πραγματικά να κατοικείς εις μακρότητα ημερών στον οίκο του Κυρίου. Και μη μεριμνάς για πολλά, γιατί ένας μεγάλος κίνδυνος είναι και η μέριμνα. Μην μεριμνάσαι για πολλά, αρκετών το κακόν της ημέρας. Μην κάθεσαι και σκέφτεσαι τι θα κάνω μεθαύριο, τα χωράφια μου θα φυτρώσουνε, δεν θα φυτρώσουνε, οι δουλειές μου θα πάνε. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος που έχει αυτή τη λογική να μεριμνά και να αγωνιά για το μέλλον του, δεν μπορεί να προσθέσει τίποτα, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί και να χάσει τίποτα. Θα χάσει όμως την ειρήνη του. Θα χάσει όμως την παρουσία του Χριστού. Θα χάσει την ευλογία του Θεού. Αγαπητά μου αδέλφια, να μείνουμε. Να μείνουμε στη φωνή του καλού μας ποιμένα. Να μείνουμε. Να μείνουμε στο θησαυρό μας στον ουρανό. Αλλά το ερώτημα είναι, πώς θα μείνουμε? Τι σημαίνει να μείνουμε? Και θέλω να πάμε στη σελίδα 918, αδελφοί, να διαβάσουμε όλοι μαζί τι σημαίνει και πώς να μείνουμε. Να μείνουμε δηλαδή σαν πρόβατα της βοσκής, σαν κατοικούντες υπό τη σκιά του Παντοκράτορος, σαν μέλη του σώματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Πώς πρέπει να μείνω δηλαδή? Να μην μεριμνώ, να μην θησαυρίζω. Πώς πρέπει να μείνω και να περιμένω? Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 12 κεφάλαιο και 35 δάφιο. Ιωταβήτα 35. Ας είναι λοιπόν, μάλλον από το 34. Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Γι' αυτό ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένε και η λίχνη και όμενη σεις όμοιοι με ανθρώπους ήτινες προσμένουσι τον Κύριο αυτόν ποτέ θέλει επιστρέψει εκ των γάμων δια να ανοίξωσι ευθύσεις αυτόν όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελθών ο Κύριος θέλει βρει αγρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω
ότι θέλει περιζωστεί και θέλει καθίσει αυτούς εις την τράπεζα και ελθόν εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. Και αν έλθει εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή έλθει και εύρει ούτω, μακάρι είναι η δούλη εκείνη. Τούτο δε γινώσκεται, ότι αν ήξευρεν ο οικοδεσπότης ποιαν ώραν ο κλέπτης έρχεται, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διοριχθεί ο οίκος αυτού. Και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Είπε δε προς αυτόν ο Πέτρος, Κύριε, προς ημάς λέγεις την παραβολή τα αυτήν ή προς πάντας. Και ο Κύριος είπε, τι λοιπόν είναι ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίον θέλει καταστήσει ο Κύριος αυτού επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει εν καιρό την διορισμένη τροφή. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον ελθαίνει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω, ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού βραδίνει να έλθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους δούλους και τας δούλας και να τρέχει και να πίνει και να μεθεί, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των απίστων. Εκείνος δε ο δούλος ως της γνωρίσας το θέλημα του Κυρίου δεν ητίμασεν ουδέ έκαμε κατά το θέλημα αυτού θέλει δαρθεί πολύ. Ως της όμως μη γνωρίσας έπραξεν άξια δαρμών, θέλει δαρθεί ο λίγων. Εις πάντα δε, εις τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθεί παρά αυτού. Κι ισόντινα ενεπιστεύθη πολύ, περισσότερον θέλουσι απαιτήσει παρά αυτού. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δε θέλω στερηθεί ουδενός αγαθού. Αλλά ο δούλος στον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θα ζητηθεί παρά αυτού. Κι ισόντινα ενεπιστεύθει πολύ, περισσότερον θέλουσι απαιτήσει παρά αυτού. Τώρα τα ξέρουμε όλα. Θα τολμούσα να πω δυστυχώς. Καλύτερα να μην ξέρεις και να πράττεις και να προχωρήσεις εν αγνία. Γιατί εκεί βρίσκεις χάρη, αν δεν ξέρεις, λέει, αν δεν σου γιδωθεί, λίγον θα δάρθει. Παρά να ξέρεις, εδώ και μία ώρα περίπου να προσευχόμαστε και να ζητάμε να γίνουμε πρόβατα της βοσκής του και ο Χριστός να είναι ο καλός μας ο ποιμένας, να μας υπόσχεται ο Θεός την έλλειψη ουδενός αγαθού, τη μη έλλειψη ουδενός αγαθού, να μας υπόσχεται ο Θεός μία πορεία μέσα από δοκιμασίες και παιδεία η οποία θα έχει όμως ένα τέλος ελευθερίας από κάθε κακό το τέλος του Δαβίδ. Να μας υπόσχεται ο Θεός ένα τέλος χάρης και έλεος πάσας τας ημέρας της ζωής μας και κατοίκηση μέσα στον οίκον του Κυρίου εις μακρότητα ημερών με κάθε ευλογία ουράνια. Να το επιθυμούμε και να μας λέει τώρα, έλα όμως να σου πω κάτι. Πρόσεχε που είναι ο θησαυρός σου, πρόσεχε που είναι η καρδιά σου, γιατί τώρα πια δεν είσαι απλώς το προβατάκι που βελάζει, που φοβάται, που κρύβεται. Τώρα είσαι ένας άρχοντας, σαν το πλούσιο που είχε δίπλα του το φτωχό το Λάζαρο. Τώρα είσαι ένας άρχοντας πλούσιος, τον οποίον ευλόγησε ο Θεός και ευτύχησαν τα χωράφια του. Τώρα είσαι σαν τον Δαβίδ, που τον ελευθέρωσε από όλα ο Θεός και δίνεις εντολές. Και αδερφοί αγαπητοί, έχω ακούσει αδερφούς να λένε «Με ευλόγησε ο Θεός» και χαίρομαι. Και ξέρω ότι όλους μας θα μας ευλογήσει ο Θεός και κηρύττω και φωνάζω και λέω και ομολογώ. Δεν έχω δει άνθρωπο να μπει μέσα στην εκκλησία και να μείνει και να μην τον ευλογήσει ο Θεός. Άλλο λίγο νωρίτερα, άλλο λίγο βραδύτερον, η καρδιά του ανθρώπου επηρεάζει, αλλά και η χάρη του Χριστού διαφορετικά ενεργεί στον κάθε άνθρωπο. Αλλά δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλελειμμένο, φωνάζει ο λόγος του Θεού. Και δεν είδα άνθρωπο που λέει η Γραφή, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας, που δεν το έχει απολαύσει αυτό. Αλλά τώρα αυτός ο άνθρωπος είναι η άρχοντας. Η δούλος.
Αν είναι άρχοντας θα κάνει αυτό που θέλει η καρδιά του. Αν είναι δούλος θα υποδουλωθεί στο θέλημα του Κυρίου. Τι είσαι λοιπόν, ευλογημένε άνθρωπε του Θεού, άρχοντας που θέλεις να γίνονται αυτά τα οποία επιθυμεί η καρδιά σου, ή δούλος τώρα που επιθυμεί στη ζωή του να γίνεται έτι περισσότερο και έτι περισσότερο το θέλημα του Χριστού και να δοξάζεται ο Χριστός. Αν είσαι δούλος, τον πλούστον φτωχό τον Λάζαρο δίπλα σου φρόντισέ τονε. Δεν απαιτείτε, χρεωστείς όμως. Αν είσαι δούλος, μη μεγαλώσεις τις αποθήκες σου, αλλά φρόντισε, προστάτευσε τον αδύνατο, τον μικρό, τον ασήμαντο. Μη μεριμνάς για να φας και να πιεις και να εφραίνεσαι. Να μεριμνήσουμε, αδελφοί αγαπητοί, για τη δόξα του Χριστού. Να μεριμνήσουμε για το έργο του Ιησού Χριστού. Να μεριμνήσουμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και στην πραγματικότητα μεριμνώντας έτσι, μεριμνάμε για την ευλογία μας εις τους αιώνες των αιώνων. Είναι γεγραμμένο και δεν μπορεί να αλλάχθει η γραφή. Αστήρ από αστέρος διαφέρει κατά τη λάμψη, κατά το φέγγος. Τι αστεράκι θα γίνεις αν γίνεις στον ουρανό. Ένα απομακρυσμένο που θα λες τι έκανα σε όλη μου τη ζωή και ασχολήθηκα με τόσα πράγματα και με αυτό που έπρεπε όταν μου δόθηκε η ευκαιρία και βγήκα από την ταλαιπωρία του πρόβατου, του χαμένου, του απολωλότος, του δυστυχισμένου και έγινα το πρόβατο, το παχύ, το κριάρι που έγινα από δούλος ανθρώπων και καταστάσεων και εχμάλωτος, έγινα άρχοντας. Τι έκανα τότε στην απόλυτη ελευθερία? Δούλωσα τον εαυτό μου εις τον Κύριο για να δοξαστεί ο Χριστός. Είπα ψυχή μου τώρα έχεις πολλά αγαθά για έτη πολλά. Φάε, πίε, εφραίνου. Έλα να σου πω, φωνάζει τώρα ο Λόγος του Θεού. Εάν θέλεις να είσαι δούλος πιστός, φρόνιμος, εκλεκτός, για να σε υπηρετήσει κάποτε ο Χριστός, στην τράπεζα εκεί του ουρανού, τώρα υπηρέτησε εσύ. Να τώρα, αδερφοί αγαπητοί, μια καινούργια πορεία. Κάποτε υπηρετούσαμε τον εαυτό μας για να ξεφύγουμε από την ταλαιπωρία. Τώρα που μας έσωσε ο Χριστός, να υπηρετήσουμε τους αδελφούς μας για να μας υπηρετήσει ο Χριστός στον ουρανό. Δούλος, πιστός και αγαθός και φρόνιμος. Ας είναι λοιπόν οι οσφίες σας περιεζωσμένε και η λίχνη σας και όμενη και εσείς όμοιοι με ανθρώπους ήτινες προσμένουσι, προσμένουσι. Όχι να φάνε, να πιούνε και να εφραίνονται. Αλλά όμοιοι με ανθρώπους που προσμένουνε δούλοι τον Κύριό τους. Πότε θα επιστρέψει εκ των γάμων για να τρέξουνε αμέσως να ανοίξουνε την πόρτα όταν έρθει αυτός και κρούσει. Περιμένουνε να ανοίξουν την πόρτα. Και πού θα σε βρω, Κύριε, να σε περιμένω? Εάν εν το ελαχίστο εφάνεις πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Εάν υπηρετήσεις τον ελάχιστο αδελφό σου, εμέ τον Χριστό υπηρετείς. Να είσαι λοιπόν έτοιμος. Να είσαι έτοιμος να ανοίξεις την πόρτα στον ελάχιστο αδελφό σου για να τον υπηρετήσεις. Αλλά αυτό απαιτεί αγάπη. Αυτό απαιτεί το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη. Και αν λαλείς τα γλώσσα των αγγέλων και δεν έχεις αγάπη, σε χαλκός εχών και κύμβαλων αλαλάσσων. Αν διανύμεις όλα τα υπάρχοντά σου και δεν έχεις αγάπη, είσαι ουδέν. Δεν σε ωφελεί τίποτα. Και αν έχεις προφητεία, είσαι καλός κήρυκας, καλός χριστιανός και δεν έχεις αγάπη, δεν ωφελείσαι σε τίποτα. Ο Θεός να μας φυλάξει. Αυτό ήταν και το μήνυμα χτες, αδερφοί. Δεν μπορεί να εργαστεί ο άνθρωπος τίποτα με αποτέλεσμα εάν ο Θεός δεν έχει πλημμυρίσει την καρδιά του με αγάπη για τον Χριστό πρώτα και για τον αδελφό του δεύτερον. Ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον εαυτό του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, καλά κάνει.
αλλά δεν μπορεί να υπηρετήσει τον Χριστό. Εάν δεν αγαπήσεις περισσότερο απ' όλα τον Χριστό και το έργο Του, μην περιμένεις να σε υπηρετήσει ο Χριστός εκεί πάνω. Υπάρχει η πρώτη μοίρα που βάζουμε τα πράγματα, υπάρχει και η δεύτερη μοίρα. Υπάρχει αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη ποιον. Το παιδί μου, το εγγόνι μου, τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, το σχολείο, τη μόρφωση. Μη με ρημνάς, αδερφέ μου, για όλα αυτά. Μη με ρημνάς. Το θησαυρό σου δεν είναι στον ουρανό. Μα θα τα εγκαταλείψουμε όλα, αντιθέτως. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Κατά χάρη, ο Θεός θα το κάνει. Και αν γίνουμε τεμπέληδες, όχι καθόλου. Καθόλου. Αλλά μέσα στην καρδιά σου που είναι ο θησαυρός σου. Αυτό είναι το ερώτημα. Πού έχεις θέσει το θησαυρό σου? Ποιος είναι ο θησαυρός σου? Ο θησαυρός σου είναι εδώ στη γη ή ο θησαυρός σου είναι εκεί στον ουρανό? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Θα μας ευλογήσει ο Θεός, θα μας ευλογήσει ο θησαυρός σου που είναι. Ο Θεός είναι μαζί μας, μαζί μας είναι. Αλλά ο θησαυρός σου που είναι. Θα μας αυξήσει και θα μας πληθύνει ο Θεός. Αμήν. Ο θησαυρός σου όμως, ο δικός σου και ο δικός μου που είναι. Θα κάνει μεγαλεία, σημεία, τεράστια. Θα κάνει ο θησαυρός σου που είναι. Αν ο θησαυρός σου είναι στα σημεία και τα μεγαλεία και τα τεράστια εδώ στη γη, ο θησαυρός είναι εδώ στη γη. Αν ο θησαυρός σου είναι εδώ στη γη, η μόρφωση, οι σπουδές, τα χρήματα, τα επαγγέλματα, ο γάμος, τα παιδιά, τα εγγόνια, θα σε ευλογήσει ο Θεός. Ο θησαυρός όμως είναι εδώ στη γη. Η πρόσκληση είναι μεγάλη, αδερφή, και συγκεκριμένη. Να ορίσουμε τον τόπο που θέτουμε το θησαυρό μας. Πού είναι το θησαυροφυλάκιό μας και τι έχει μέσα το θησαυροφυλάκιό μας. Πού θησαυρίζουμε. Πού. Για πού μεριμνάμε. Γιατί αγωνιζόμαστε. Είναι ο αγώνας μας καλός. Είναι ο δρόμος μας του Χριστού. Είναι η πίστη μας στα λόγια Του. Πού είναι, αδερφέ μου, ο θησαυρός σου? Πού? Εύχομαι ό,τι και να υπήρχε μέχρι σήμερα, σήμερα τουλάχιστον, όλοι μας, κάθε ένας ξεχωριστά από μας, να αλλάξουμε και να κάνουμε το θησαυροφυλάκιό μας, τον τόπο του πλουτισμού μας, να τον θέσουμε στον ουρανό. Όχι αν θα επιστρέψει η γυναίκα μου ή ο άντρας μου. Όχι αν θα ευλογηθεί η γυναίκα μου ή ο άντρας μου. Πάντα τα αυτά θα προσθεθούν, αδερφοί. Με τα βεβαιότητος. Θεός θα κάνει έλεος και χάρη. Αλλά το θησαυρό μας να τον βάλουμε στον ουρανό. Κύριε, ζητάω για τον εαυτό μου, πρώτον, τη βασιλεία σου και τη δικαιοσύνη σου. Και ξέρω ότι όλα τα άλλα εσύ θα μου τα προσθέσεις. Αμήν.